κατά τη γνώμη μας, ότι... Να κάνω μια μικρή παρένθεση, να σας πω κάτι. Βεβαίως. Εμείς δεν είμαστε ντε και καλά κατά των μνημονίων. Τα μνημόνια είναι ένας τρόπος που σκέφτηκαν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κρίσης χρέους της Ελλάδας και άλλων χωρών. Mm-hmm. Εκ προημίου δεν έχουμε αντίρρηση. Αν να σας το πω αλλιώς, αν τα μνημόνια πετύχαιναν, αν στο πρώτο μνημόνιο του κυρίου Παπανδρέου ή στο δεύτερο του κυρίου Σαμαρά Βενιζέλου, των κυρίων Σαμαρά Βενιζέλου, είχαμε δει μια ανάταξη της Ελλάδας, είχαμε δει επενδύσεις να έρχονται, είχαμε δει την οικονομία να παίρνει μπροστά, είχαμε δει τα νέα παιδιά να μην φεύγουν κατά 7.000 ή 8.000 το δίμηνο. Mm-hmm. Αυτό είναι σαν διωγμός κάτι. Αν είχαμε δει κάτι από όλα αυτά, θα ήμασταν υπέρ των μνημονίων. Με συγχωρείς, πού είναι η αλήθεια, Τάκη, εσύ που τα παρακολουθείς? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού από το καθεστώς, από την άποψη... Επιδοματικά, από την άποψη ότι λαμβάνουν αυτό το κάχαντε κομίδα, το κυβότιο τροφίμων, δύο φορές το μήνα, το οποίο τους δημιουργεί μια εξάρτηση από το καθεστώς. Χρήματα. Όχι τόσο χρήματα. Είναι χρήματα τώρα δεν υπάρχουν. Υπήρχαν πιτσάδες. Άρα δεν υπάρχει καμιά πρωτοτυπία σε σχέση με αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Θα έλεγα ότι είναι το καθεστώς του Βενεζουέλας είναι μια σοσιαλδημοκρατία χαμηλής εμβέλειας. Εγώ καιρό να έρθω στην Αύγουστο. Πρέπει να έχω 6 χρόνια. Πριν από αυτό ερχόμουν συνέχεια, αλλά δυστυχώς μετά προέκυψε η κομματική διαδικασία, η οποία καταστρέφει ζωές. Μην το κάνετε. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Ναι, είναι μια βρώμικη δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει. Σαν να, ξέρετε, οι συνεργάτες μου απαγορεύουν να σας πω αυτό που, θα σας πω τώρα. Γιατί μου λένε, δεν είναι σωστό, είμαι πολιτικός, αρχηγός, να λέει. Για μένα η κομματική διαδικασία είναι σαν το βράδυ που βγάζεις τα σκουπίδια και τα πας στον κάδο. Δυσάρεστο, μυρίζει, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Γιατί αυτή η μέρα 25 κράτησε πολύ.